καλησπέρα για ακόμα ένα επεισόδιο. Αυτό εδώ είναι κάτι που με μαθηματική ακρίβεια θα ερχόταν. Ήρθε. Και επίσης, γαμώ τη Manchester United. Αυτό καλύτερα να φύγει από εδώ. Και θα ξανάρθει στην επόμενη εκπομπή. Όχι, δεν θα φύγει ποτέ. Θα φύγει όταν θα σταματήσει να βάζουμε πράγματα εκεί μέσα. Τα λεφτά μας. Εάν πιάσουμε στοιχηματική πρόβλεψη, θα έρθουμε καπνογόνα. Αυτό είναι τέλειο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε τους λόγους για τους οποίους βρίζουμε τη Manchester United σήμερα. Πρώτον, γιατί χάσαμε τα λεφτά μας. Όλα. Σχεδόν όλα. Γιατί κράτησα λίγα για να παίξω την επόμενη φορά. Πάλι εκεί θα μπούμε. Λοιπόν, για όποιους δεν ξέρουν, Manchester United στην προηγούμενη αγωνιστική της Premier League κατάφερε και έφερε 1-1 με χαμένο πέναλτι υπέρ της. Με κόκκινη κάρτα του αντιπάλου, με 40 και λίγες ίσως να λέω χαμένες τελικές, δεν μπόρεσε βασικά να περάσει το μεγαθύριο που λέγεται Bournemouth. Την ξέρεις την Bournemouth, Θωμά? Νομίζω ότι δεν ξέρουν ούτε στο Bournemouth, αν υπάρχει Bournemouth, ότι έχουν ομάδα. Δηλαδή, στην Premier League. Τι άλλο έπρεπε να γίνει? Λοιπόν, τι άλλο? Ενώ είχαμε εκθιάσει το Mega Ibra. Ότι ναι, θέλει να παίξει Champions League. Πού να παίξει Champions League? Πάρτε Mega Ibra. Παιδιά, αυτά που έχασε, έχασε σε άδειο τέρμα. Το έχασε. Ο Μπογκμπά, η μεταγραφή των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι. Εν τω μεταξύ, γιατί με μπέρδεψε. Με μπέρδεψε πάρα πολύ. Αρχίζει στα πρώτα 10 λεπτά. Γίνεται μια βαθιά μαλλιά από την άμυνα και τον βλέπεις να κάνει ένα σπριντ από το κέντρο, να προσπερνάει και τους δύο αμυντικούς, να παίρνει να βγαίνει μόνος του με τον τερματοφύλακα τέτα τέτ. Μπανανόπουλα. Γεια σας. Λοιπόν, πες το όμως το καλό. Το καλό γιατί πήραμε εκδίκηση από αυτό το μάτς. Έτσι, το καλό που έγινε πάνω στο Mega Ibra. Ναι. Βασικά, είναι ένας τύπος λοιπόν που λέτε, κάποια στιγμή μέσα στον αγώνα, που βρίσκεται στο έδαφος ο Ibra. Και ο τύπος είναι στον αέρα. Το αποτέλεσμα, να πέσει με το παπούτσι, μπαπ, πάνω στη μούρη του. Ρε φίλε. Οκ, το έχω. Μπορεί να ήταν ανθρώπινο λάθος. Αλλά στον Ibra, ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο κλαπάρχιδο που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα σε εκδικηθεί με το χειρότερο τρόπο. Και τον εκδικήθηκε, φυσικά. Θα σου πω εγώ κάτι. Λοιπόν, ως γνήσιος Bournemouthianός. Βέρος μέσα από τον Bournemouth. Βέρος μέσα από τον Bournemouth. Όχι, έχω κάνει πράσινο δίπλα. Όταν δεις το δυνατό κάτω, πάτα τον. Μαζί σου. Πάτα τον. Μαζί σου. Πάτα τον. Να σου πω κάτι, μαζί σου. Νομίζω απλά ότι τον έχει και χαλάκι στο σπίτι τον Ibra και πατάει πριν. Έχει σβήνει τα τσιγάρα εκεί πέρα. Ναι. Να σου πω κάτι, πάτα τον. Αλλά μετά να είσαι έξυπνος και να τρέξεις να φύγεις προς το πλήθος. Να χαθείς. Να γίνεις ένα με το πλήθος. Να μην σε βρει μετά. Μετά το βρήκε. Και του σπάσε τη μύτη, ξέρω εγώ, του σκάσε μια γωνιά. Δεν φταίει ο παίκτης. Fun fact, και από τα δύο συμβάντα, κανείς δεν πήρε κάρτα. Κανείς. Τίποτα. Και δεν ήταν Έλληνας διαιτητής. Έχουμε και Έλληνα διαιτητή πιο μετά, παιδιά. Και τα τυπικά, ναι, 1-1 ήρθε. Εν τω μεταξύ, γέλιο. Βλέπω. Τι γέλιο. Όχι. Έχουν ένα επιθετικό εκεί στο Bournemouth. Ο ένας τον πατάει, όλος αγωνιές, γέλιο. Εντάξει, ρε, βλέπουμε. Σμακ, ξέρω εγώ, σε λίγο θα πούμε για σμακ. Ναι, θα πούμε. Το είδαμε, κάνουμε ένα πρόλογο. Είναι ο επιθετικός της Bournemouth που λέτε και βγαίνει και αυτός σε ένα ίδιο συμβάν περίπου με τον Pogba του προηγούμενο και βγαίνει και αρχίζει και τρέχει τετατέ, τρέχει. Πανανόφλουδα. Ίδια πανανόφλουδα. Αμπόφε, μεγάλε θεέ του ποδοσφαίρου, αμπόφε, παιδιά, ψάξτε τον. Λοιπόν, είχαμε και ντέρμπι στην Αγγλία. Ντέρμπι σε εισαγωγικά. Εντάξει. Η Arsenal πάει κατά διαόλου. Σοβαρά, δηλαδή έχει βγει μια φήμη. Το ότι πρόκειται να φύγει ο Βενγκέρ και είναι. Εδώ και 10 χρόνια. Και είναι σε φάση τώρα να παίξουμε, να μην παίξουμε. Είναι μια ομάδα που από τότε που έφυγε ο Ανδρέ την έχουν μουτζώσει. Ναι, είναι μια ομάδα που. Πάει κατά, όπως είπαμε και πριν. Ναι. 3-1 η Λίβερπουλ. Αυτό. Ήταν ένα ντέρμπι το οποίο βγήκαν όλα τα προγνωστικά. Έτσι. Όλη η προϊστορία. Μέχρι και ότι μπήκε γκολ στις καθυστερήσεις βγήκε. Και δεν μ' άφησες να το παίξω αυτό βέβαια την προηγούμενη φορά. Όχι, το έπαιξα εγώ. Ιδού τα αποτελέσματα. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε τώρα. Καμία δικαιολογία για την Arsenal αυτή ήττα. Είχε χάσει 5-1 και από την Bayern στο Champions League. Πάμε Champions League. Λοιπόν, ίδια σκορ. Ό,τι ήταν πριν δύο εβδομάδες. Ξανά το ίδιο. Ξανά τα ίδια σκορ. Ίδιο μάτς. Πάλι 1-5. Βέβαια. Στο ένα,
Είχαμε και ελληνικά καμάρια μέσα. Γίναμε για ακόμα μια φορά υπερήφανοι. Όλη η Ευρώπη μιλάει για μας πάλι. Όλοι. Με στοιχεία. Με στοιχεία. Πω, fun fact. Λοιπόν. Βασικά περίμενε, όχι το fun fact τώρα. Η υπόθεση ποια είναι? Ότι πρέπει να φύγει ο Βενγκέρ. Όχι, ρε. Α. Το φύγαμε από αυτό. Άστο, γάμα το. Το ίδιο είναι. Ποιο, όχι. 1-3-1-1-5-1-5. Πρέπει να φύγει. Είναι άνθρωπος που τρώει προπονητές, έτσι. Το είπε για τον Μπέντο. Τα είχε πει για τον Μπέντο. Σας τα έλεγα εγώ ότι ο Μπέντο να φύγει. Θα τα πούμε και για τον Μπέντο. Πάμε σε αυτό που έλεγα πριν. Ναι. Για τους Έλληνες διαιτητές, Σιδηρόπουλος, Καλογερόπουλος. Καμάρια. Καμάρια. Γιατί? Διεθνής. Πέραν το όλο λάθο που κάνανε, εμένα μου δημιουργήθηκε ένας προβληματισμός πάνω σε αυτό. Όχι, ποια λάθη κάνανε, γιατί? Ποια λάθη κάνανε? Τι λάθη έκανε, τι? Δεν έδωσε πέναλτι στην Arsenal. Η Arsenal το λέει. Εμείς αυτό είδαμε, αυτό δώσαμε. Ωραία, έστω. Δίνει πέναλτι στην Bayern και κίτρινη στον Κοσιολνή. Και μετά, έτσι ρε παιδί μου, κάτι θυμάται. Και δίνει κόκκινη τελικά. Μετατρέπει την κίτρινη σε κόκκινη. Ναι, γιατί έχουμε έναν πολύ σωστό βοηθό, ο οποίος του επισημαίνει ότι κύριε Διαιτητά, είναι η διαφάση με αυτή που κάναμε και στο πρωτάθλημα. Να αλλάξουμε τώρα. Γίνεται τώρα, δεν ξέρουμε τι έχετε συνειδήσει εκεί εσείς στο Ελλάδα. Κόκκινη κάρτα. Okay, okay. Κόκκινη κάρτα, καλά έκανε. Έξω και ο Κολσιενή. Κολσιενή. Κολσιενή, πώ το λένε, ναι. Εντάξει, δεν θα το θυμάται κανένα μετά από αυτήν την εκπομπή. Okay. Όμορφο. Ποια λάθη έκανε ο διαιτητής? Αυτά τα κραυγαλαία. Πάμε στο fun fact. Γιατί εντάξει, πλέον τα λάθη δεν μας ενδιαφέρουν από Έλληνες διαιτητές. Είναι ενίες ταυτόσιμες πλέον το Έλληνας διαιτητής με λάθη. Αυτός ο προβληματισμός που γεννιέται όμως είναι. Μήπως αυτό που κράζουμε όλοι στην Ελλάδα. Το ότι στείνονται τα ματς και ότι ο διαιτητής ευνοεί μια ομάδα. Μπλα 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 μπλα. Μήπως τελικά όντως είναι ανθρώπινα λάθη. Μήπως τελικά όντως είναι άσχετη. Μπορεί. Αλλά είναι διεθνής. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Για να μην φάμε και κράξιμο από κάτω. Ναι, όχι. Ο Ζλάταν. Με όλα αυτά που έχουμε δει. Εντάξει, μην φάμε γι' αυτό τώρα. Ο Ζλάταν. Πάμε λίγο τούμπελ πίσω. Τι στο Ζλάταν, θέμα. Τι έκανε πάλι ο Ζλάταν. Πήρε ποινή 4 αγωνιστικών. Καλά. Αλλά μετά το μάτς. Αγωνιά δεν έριξε. Έριξε αγωνιά, ωραία. Ναι. Εμείς αλλά το, απλά παρένθεση αυτό. Δεν φάγαμε. Να το πούμε ρε παιδί μου, γιατί είπαμε πριν δεν πήραν κάρτα, αλλά τελικά την ποινή τη δέχτηκε. Ο παίκτη τη Μπόρμουθ δεν έφαγε ποινή. Όχι, έφαγε αγωνιά. Να φάει και ποινή. Τον πάτησε. Ανθρώπινο λάθο. Λοιπόν. Και. Τι άλλο λέμε. Ο Βενγκέρ έφυγε. Όταν θα βλέπετε αυτήν την εκπομπή, ο Βενγκέρ θα έχει φύγει. Έτσι, να το πούμε. Δεν νομίζω να βγει 2-2. 2-2 θα έχουμε. Αφού δεν μπορούμε να πιάσουμε στοίχημα, πιάνουμε. Τρώμε ανθρώπου εδώ πέρα. Πάμε. Προπονητέ. Δεν ξέρω ποιο άλλο προπονητή θα φύγει, αλλά ο Μπέντο έφυγε, μα χαιρέτησε, μα αποχαιρέτησε και μαζέψει τα πράγματά του πριν το παιχνίδι με τον Μπάοκ. Οπότε, Μπέντο, αντίο. Τώρα. Βούζας. Τώρα Βούζας, τώρα πάντως, όλοι μαζί στο μάτς. Εν τω μεταξύ, θα είναι από τις πολυναδικές φορές που θα μιλήσουμε για Ελλάδα. Ναι. Πολύ αλλά... λίγο, έτσι. Ναι, τις άλλες φορές δεν είχαμε μιλήσει καθόλου. Το ότι θα μπούμε σε ένα τρυπάκι τώρα, ο Βούζας βασικά περισσότερο, το ότι μετά από όλο αυτό το κράξιμο που έχει φάει ο Μπέντο, θα πρέπει να βάλει Τσόρι, θα πρέπει να βάλει Καμπιάσο, θα πρέπει να βάλει Μάριν. Θα πρέπει να βάλει όσους δεν έπαιζαν τέλος πάντων. Και όσους δεν έχουν να παίξουν 6 μήνες του τέστινγκ. Είναι μεγάλη παγίδα αυτό. Λοιπόν, θα σου το πω εγώ απλά. Πες μου, δεν θα παίξει κανένας από όλους αυτούς. Η ίδια ομάδα θα είναι. Με τους μικρούς. Κανονικότατα. Με τους μικρούς, όχι μικρούς. Αφού διάβαζα σήμερα σε δημοσιεύματα ότι ήταν ετοιμάζεται το Καμπιάσο, ετοιμάζεται το Τσόρι, ετοιμάζεται το Μαρίν. Ετοιμάζεται. Μήπως να φύγουν κι αυτοί. Ετοιμάζεται. Όχι, δεν φύγουν ακόμα το καλοκαίρι. Αφού δεν τελειώσει το μάτς, δεν φεύγουν. Όχι, αν ήταν προπονητές θα φεύγαν. Οπότε πλέον αφήνουμε την ελληνική πραγματικότητα, αφήνουμε την αγγλική πραγματικότητα, αφήνουμε την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, περνάμε σε ένα άλλο σύμπαν. Πάμε στην ελληνική πραγματικότητα, ναι. Αλλά όχι στο ποδόσφαιρο. Ναι, που για πολλούς λένε ότι είναι στημένα. Εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Εντάξει, άμα τα θεωρούν στημένα, μπορούν κάλλιστα να δουν ποδόσφαιρο που δεν είναι τίποτα στημένο. Ή. Όπως είχε πει και ο ιδιοκτήτης, δημιουργός, παραγωγός, μπλα 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 πολλά. Ο ιδρυτής του ΣΜΑΚ. Του ΣΜΑΚ. Τι είναι το ΣΜΑΚ? Ένα χρόνο λειτουργίας πλέον. Στην Ελλάδα έχουμε κατς, έχουμε pro wrestling. Βέβαια όχι στα βήματα του WWE που είναι τελείως άλλο το επίπεδο, άλλο σύμπαν εκεί. Το ΣΜΑΚ είναι άκρος ελληνικό, είναι ένα show σκηνοθετημένο με ρόλους, όπως και στο WWE, με μάτς σε επαγγελματικό ring από τα λίγα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Λίγο. Να σε διακόψω λίγο. Μου έρχονται ερωτήσεις πολλές. Η μία και η κύρια είναι, τι σημαίνει το ΣΜΑΚ? Απολύτως τίποτα.
Σαν έννοια, σαν λέξη, απολύτως τίποτα. Απλά είναι ΣΜΑΚ. Σοβαρά. Σύμφωνα με τον... Εγώ προσπαθούσα να βρω ακρονίμια, ρε παιδί μου. Όχι, όχι. Υπάρχει ΖΙΤΑ ΜΑΚ που είναι τα ΟΙΚ. Υπάρχει όμως το ΣΜΑΚ που βγαίνει από το ΣΜΑΚΔΑΟΝ. Παλιά λέγανε πάμε να δούμε ΣΜΑΚΔΑΟΝ. Το ΣΥΓΜΑ έγινε στα ελληνικά ΖΙΤΑ. Και έτσι από το ΣΜΑΚΔΑΟΝ ήρθε η ιδέα στον ιδρυτή του σόου τον Πέτρο τον Πολυχρονίδη να το ονομάσει ΣΜΑΚ. Θέλω να συνέξω το δημόσιο και άμα μου έρθει κι άλλη. Ένα χρόνο λειτουργία. Γίνεται κάθε τρεις μήνες ένα μεγάλο σόου, όπως είναι το ΣΜΑΚ World, ΣΜΑΚ Champions, ΣΜΑΚ My Beats, καλοκαιρινό σόου. Πάλι από το ΣΥΓΜΑ, μην το ΣΜΑΚ My Beats. Όπως ήταν η Prodigy που λέγανε το ΣΜΑΚ. Γενικά το ΖΙΤΑ του αρέσει. Έτσι, έτσι. Είναι το Heroes, είναι το ΚΡΙΣΜΑΚ. Υπάρχει και χριστουγεννιάτικο σόου. Πασχαλινό δεν έχει προλάβει ακόμη να γίνει. Ίσως γίνει τώρα τον Απρίλιο, 8 Απριλίου, που είναι το επόμενο μεγάλο σόου. Αυτό το Σάββατο, 11 Μαρτίου, είναι το σόου το μικρό, τα Prime. Μου είπες ότι υπάρχουν, μου ανέφερες εδώ πέρα 2-3 event που έχουν γίνει. Ναι, έχουν με γίνει το χέρι στην καρδιά. Αξίζει κάποιο. Δεν ορκίζεσαι, χαλάζει. Το δεξί. Το δεξί. Τέλος πάντων, ναι. Όποιο θες βάλε και το πόδι, δεν με ενδιαφέρει. Αξίζει να πάει κάποιος να δώσει τα λεφτά. Καταρχήν, πόσα λεφτά είναι. Είναι 10 ευρώ το εισιτήριο στα μεγάλα σόου. Νιώθω ότι του παίρνω συνέντευξη. Και 5 ευρώ στα μικρά. Αλλά δεν είναι και το όλο κομμάτι. Είναι ότι έχουμε δει μάτς με σκάλα. Έχουμε δει Ροαγιάλ με 30 άτομα μέσα στο ρινγκ ταυτόχρονα. Έχει 30 άτομα ρόστερ το ΣΜΑΚ. 60. Πόσα? 60. Για ποιο λόγο να πάει κάποιος να δει το ΣΜΑΚ? Αξίζει να δώσει κάποιος τα 10 ευρώ για να πάει να δει το ΣΜΑΚ? Αξίζει και αν κάτι δεν το δεις, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Ποιο είναι το πικ? Και αυτό είναι το μότο που έχει και το show. Είναι ότι αν δεν δεις κάτι, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Ποιο είναι το πικ που έχετε φτάσει σε άνθρωπο, σε θεατές? Από ότι νομίζω είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα. Δεν μιλάς για το Athens Con. Όχι, όχι, το Athens Con ήταν περίπου 2.500 κόσμος με τρεις. Απλά δεν, είχαν πάει για το ΣΜΑΚ, φαντάζομαι. Εντάξει, απλά το έτυχε και ανέβηκαν. Ήταν το μεγάλο show. Απλά αξίζει να το δεις για τον Νεκροθάφτη, για τον Χασάπη, για τον Κουρέα, τον Παππού, ο οποίος είναι 40 χρονών και δίνει το παράδειγμα ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Είναι δύο άτομα ή ένα? Ένα άτομο. Ο Κουρέας, ο Παππούς. Υπάρχει ο Αποστόλης Σουβλάκος, όπου θα δεις έναν άνθρωπο να βγαίνει με επιτόγυρα. Ήδη το συμπάθησα αυτό. Υπάρχει ο Ηλίας Σενάη που είναι ο ξάδερφος του Τζον Σίνα. Ο οποίος είναι ακρίβει ότι είναι Αλβανός. Υπάρχει λογιστής, ο Γεδεών. Υπάρχει ο Σπύρος Λούις, απόγονος του Λούι, του Λιμπιονίκη. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Κουνούπης, υπάρχουν πάρα πολλοί στο κομμάτι αυτό. Ποιος είναι ο Superstars? Ο Superstars μου είναι ο Χασάπης. Δεν περιμένω να ακούσω αυτό. Μου έχεις αναφέρει διασημότητες, ναι. Μακεδονομάχους, Ολυμπιονίκη. Ναι, 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 ναι. Και είναι ο Χασάπης. Χασάπης. Είναι actual Χασάπης. Είναι actual Χασάπης, είναι Χασάπης. Χασαπομάχερο, κανονικά, με μπαλτά, με τη στολή του, τα πάντα όλα. Το να μπαίνει βέβαια σε ρίγμα με μπαλτά είναι λίγο άδικο, εμένα έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Και ο Κουρέας μπαίνει με ψαλίδα. Κανονική. Κανονική. Και ο Σουβλάκος με τα σουβλάκια. Καλά το σουβλάκο, αγαπάμε. Αγαπάμε σουβλάκο, παιδιά. Δε. Συν ότι πρόσφατα είχαμε και κομμάτι γυναικών που θα μπουν σιγά σιγά μέσα στο show, οπότε εκεί θα αλλάξει το όλο κομμάτι του ring. Σίγουρα θα αλλάξει. Οπότε μπορείς να απολαύσεις ένα όμορφο show. Συγκριτικά. Ναι. Για τους φίλους τους αυνάνες εδώ πέρα που μας βλέπουν. Ναι. Το επίπεδο των γυναικών αγγίζει τα επίπεδα των Αμερικάνων. Του WWE ακόμη όχι, αλλά και οι δικές μας... Δεν εννοώ παλαιστικά. Μα εκεί εννοώ κι εγώ, όχι το παλαιστικά. Δεν εννοώ αυτό. Μην παρήξω. Ναι. Βασικά να παρεξηγηθώ, χαίστηκα. Δεν εννοώ αυτό. Όχι. Αν φτάνουν του WWE, ναι. Εντάξει, οι δικές μας είναι καλύτερες. Και σιγά σιγά θα είναι ακόμη καλύτερες. Πότε έχεις σοου, είπαμε? Αυτό το Σάββατο, 11 Μαρτίου και 8 Απριλίου το επόμενο. Okay. Απλά σου προτείνω να έρθεις στο ΣΜΑΚ και στο ΣΜΑΚ My Beats. Αυτό δεν είπες ότι έγινε. Έχουμε και υπάρχει και δεύτερο. Η ονομασία δεν τελειώνει. Γιατί πήγε τόσο καλά το πρώτο, που λέει να κάνουμε και ένα δεύτερο. Ναι. Οκ. Okay. Θα έρθω. Θα έρθω, θα πάω, θα δω και θα πω. Και θα πεις και μετά θα έρθουν και οι υπόλοιποι εδώ να μας πούνε και να μας δείχνουν. Για ποιο λόγο. Αυτό που εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί... Ειδικά εσένα θα σε δίνουν εύκολα. Δεν αντιλέγω, αλλά... μετά το hate που υπάρχει,
Είναι πολύ απλό να υπάρχει και κάποιος που μπορείτε να μας πείτε και εσείς τώρα. Δείτε λίγο σμακ στα βίντεο και πείτε μας ποιος θα θέλατε εδώ να έρθει να μας δει. Η απάντηση κανένας. Να τον κάνουμε unboxing και να μας δει. Έκπληξη, surprise. Και επαναλαμβάνω, η απάντηση κανένας. Εσύ το λες. Εμένα θα δει, δεν έχω λόγο σε αυτό. Ο κόσμος θα αποφασίσει. Oh. Δεν είναι εδώ reality show και τέτοια, είναι live. Live δεν είναι. Το ξύλο. Α. Ωχ, Παναγία μου, θα φάμε και ξύλο. Και έλεγα, θα το γλιτώσω. Λοιπόν, το ξύλο δεν θα το γλιτώσεις. Όπως δεν το γλιτώσουμε και οι δυο μαζί, γιατί θα περάσουμε σε στοίχημα. Θα αλλάξει κάτι. Όχι, ο κουβάς πίσω είναι. Οπότε θα τον έχουμε και στην επόμενη εκπομπή. Πες μου τι θες να δώσεις εσύ για να σου πω κι εγώ μετά θα σου που πω. Έχω πολλά πράγματα. Θα σου πω και αυτή τη φορά θα το τεκμηριώσω όπως το τεκμηρίωσε και ένας φίλος μου. Liverpool Burnley. Λοιπόν, η Liverpool πρέπει να νικήσει. Έτσι όπως παίζει βασικά. Πρέπει να νικήσει. Θα νικήσει. Άρα θα σκοράρει. Η Liverpool όπως παίζει με αυτή την άμυνα που έχουμε να δούμε καλή άμυνα στη Liverpool χρόνια πίσω. Θα φάει γκολ. Θα φάει γκολ. Αλλά η Liverpool πρέπει να νικήσει όπως είπα και πριν. Οπότε γκολ γκολ. Κακό. Το κακό είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Αυτό θα. Μία φορά θα πέσω μέσα, ρε γάμο. Δεν γίνεται. Μία φορά θα πέσω μέσα. Θα πέσεις γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που έχω δει πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ το 89, ταυτόχρονα με την Νάπολη την ίδια χρονιά, οπότε εμπιστεύομαι. Λοιπόν, Λοριάν Παρί. Παρί πάει τρένο. Εκεί είναι γαλλικό πρωτάθλημα, δεν γίνονται εκπλήξεις. Είναι Μονακό, Παρί. Ευθεία. Μόνο. Διπλό. Διπλό. Και over. Βάλει το διπλό. Από πίσω είναι. Ναι, άσε το διπλό. Άσε το διπλό μόνο. Και πες και στο δικό σου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στις παλιές καλές προβλέψεις της Ευρωλίγκας γυναικών. Επειδή βρισκόμαστε στην φάση των 8 και πάμε για το Final Four, θα δώσουμε δύο παιχνίδια. Προσοχή, δύο παιχνίδια. Παρασκευή, βράδυ και τα δύο. Είναι η Μπούρζ με τη Δυναμό Κούρσκ, η Μπούρζ από τη Γαλλία, η Δυναμό Κούρσκ από τη Ρωσία. Η Κούρσκ είναι αίτητη. Κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι μέσα στο Κούρσκ με 76-71. Θα παίξουμε Μπούρζ. Την Κούρσκ την έχει ξαναποντάρει. Ναι, αλλά μας έστειλε στο κουβάι γιατί δεν κέρδισε με 20 πόντους δυσχείο. Θέλαμε και τους 20 πόντους. Λοιπόν, θα δώσουμε Μπούρζ. Άσο. Παίξτε και ένα handicap για να είμαστε μέσα. Στην Μπούρζ. Άσο, λοιπόν, θα σπάσει. Ελπίζω ότι θα σπάσει το αίτητο της Κούρσκ. Και έχουμε κι άλλο ένα Αβενίδα από την Ισπανία, Φενέρμπαχτσέ, γνωστό από την Τουρκία. Εκεί είναι και ο Τζόρτζης Οδηγιουλάκος, προπονητής Έλληνας της Φενέρ. Η Φενέρ είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι εύκολα, αλλά η Αβενίδα είναι πολύ δυνατή στην έδρα της. Βέβαια, εμείς θα ποντάρουμε στο διπλό. Αν θέλετε το καλύπτετε, το καλύπτετε και με handicap. Αλλά ποντάρουμε λοιπόν Μπούρζ, Κούρσκ, Άσο, Αβενίδα, Φενέρμπαχτσέ, διπλό. Ευρωλίγκα μπάσκετ γυναικών. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο όλων. Η στιγμή που όλοι περιμένατε. Εκτός από εμάς. Θα πούμε το σύνθημά μας. Ε? Πες το. Όμορφα. Ναι, αυτό έχει πρέπει. You do not know. Όχι. You do not know how to ask souvlaki. You do not know what it means bugatsa. In I say and I say to you speak. And your mom pussy. Anchovy pussy pussy. Fuck the κολοπηρέα. And 7 and 8 fucking who. Fucking who. Ποιος το λέει. Κλασικά. Για ποιον το λέει. Για ποιον το λέει, επικαιρότητα είναι, γνωστό είναι, ο Μπέντο έφυγε, μας καληνύχτησε. Σας καληνυχτίζουμε κι εμείς. Bye bye.